Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στα επόμενα τέσσερα τεύχη της συλλογής γραμματόσημα και χαρτονομίσματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η ιστορία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου όπως την λέει πάνω. Εδώ έχουμε το τεύχος 29 μέχρι το 32, όπου πάλι έχουμε μείνει λίγο πίσω. Νομίζω ότι την Παρασκευή αυτή βγήκε το 33 ή ίσως 34 τελευταία. Δεν έρχονται, δεν τα βρίσκω στην πόλη, δεν ξέρω, είχαν αργήσει να έρθουν ή δεν ξέρω τώρα τι έγινε και κάποια τα παρήγγυλα εγώ, φαίνεται και διαφορά στη ζελατίνα. Αυτό το ότι το είχα βρει στο περίπτερο. Γενικά τα ψάχνα τα έβρισκα από αυτά τα παρήγγυλα και φαίνεται και η διαφορά στη ζελατίνα ότι ίσως είναι από προηγούμενη έκδοση και αυτά, αλλά είναι η ίδια, okay, είναι μια συλλογή που είχε και επανέκδοση. Εδώ να πούμε ότι τώρα νομίζω ότι είναι το 33, δεν είμαι σίγουρος, μπορεί να είναι και στο 34 ήδη η συλλογή. Πήρα και τα επόμενα για να τα δούμε και εκείνα όταν ήρθε η ώρα του. Απλά θα τα παρακολουθώ λίγο πώς είμαστε στα περίπτερα. Αυτά. Τώρα εδώ, εντάξει, βλέπουμε πιο, η συλλογή που βλέπουμε πιο αραιά και πού, γιατί την βλέπουμε ανά 4 τεύχη, δεν είχε πάει και τόσο καλά σχέση με τις άλλες. Οπότε το πήγαμε έτσι. Αλλά εντάξει, να έχουμε να δούμε και παραπάνω πραγματάκια. Έχουμε και λίγο παραπάνω δουλίτσα όμως για να βάλουμε τα χαρτονομίσματα και τα γραμματώσεις μας στα άλμπουμ τους. Όπου τα άλμπουμ είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτό που έλεγα, αξίζει κάποιος να πάρει έστω μόνο τα άλμπουμ να έχει και να μην έχει τη συλλογή. Γιατί έχουν ωραία ιστορία μέσα. Έχουν τις εικόνες από όλα τα χαρτονομίσματα και τα γραμματώσιμα. Λοιπόν, εδώ ο Ειρηνικός αλλάζει χρώμα. Okay. Εδώ έχει την απόβαση στην Νορμανδία. Λογικά, εδώ έχουμε το φάκελο που θα τον δούμε μετά, αφού τα δούμε και μέσα. Μια βόλτα στα τευχάκια μας, πριν δούμε τα χαρτονομίσματα και τα γραμματώσιμα αυτού του τεύχους. Ο Ειρηνικός αλλάζει χρώμα, ο διοικητής του Ειρηνικού. Εδώ είναι η φωτογραφία. Αμερικανικό στράτευμα στο Guadalcanal, πώς προφέρω, Guadalcanal, Σεπτέμβριο 1942. Okay. Και εδώ η αληθινή φωτογραφία. Η εκστρατεία στο Guadalcanal. Αυτό, Αμερικανικό στράτευμα, 7 Σεπτεμβρίου 1942, τοπική κόλαση, νεκροί Ιάπωνες στρατιώτες, ναι, όχι, οπότε δεν είναι αυτό που έλεγαμε να πούμε στην Νορμανδία μάλλον εδώ, όχι. Μάλιστα, η Ιαπωνική στρατηγική, η βήθηση του WASP, στρατηγικό εδώ τι έχουμε, ο Χιροχίτο να είναι εδώ. Όχι, η εικόνα του ισορρόπου Γιαμαμότο, εδώ είναι ο Γιαμαμότο, okay. Λοιπόν, οι Αλεούτιες νήσι. Και αυτή η φωτογραφία τώρα να βλέπεις όλο αυτόν τον στόλο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, να έρχεται κατά πάνω, δεν είναι και το πιο ωραίο νομίζω. Εισβολή στο νησί Κίσκα, Αλάσκα, Αύγουστο 1943. Αυτή η φωτογραφία. Η επίθεση των συμμάχων το 1944. Πορεία θανάτου στον Πατάν 1942. Τραγική εικόνα. Εντάξει, έτσι κουβαλούσαν τους νεκρούς. Okay. Όπα, κλάση των ρηκτών Γιάματο. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο και τούμπανο σκάφος. Και έχουν γίνει και κόνσεπτ σαν αυτό να ήταν διαστημόπλοιο και τέτοια, δεν ξέρω, με αυτή την ονομασία που θα ήταν να φτιάξουμε κάποια στιγμή. Αυτό και στο μοντελισμό είναι πολύ ωραίο το Γιάματο. Η κλάση Γιάματο και αυτά, διάφορα τέτοια. Πλήρες φορτίο, ξέρω εγώ. Τρεις τυπλή πυργή σε περιβόλων 460 χιλιοστών. 263 μέτρα μήκος, έλα ρε φίλε. 4 αντιεροπορικά πολυβόλα των 13,2 χιλιοστών, ήταν εξοπλισμένα αυτά. Ωραίο, ωραίο. Ωραίο. Η Ιμπεριαλιστική Φιλοδοξία, το Γιάματο σε δοκιμαστική υπηρεσία, μυστική κατασκευή. Το Γιάματο σε δοκιμαστική υπηρεσία. Οκ. Μυστικά μάλλον. Κλάση ορυκτών Γιάματο, εντάξει, τυπικό εκτόπισμα και αυτά. Ταχύτητα πρόσης, αυτονομία και αυτά. Έχει εδώ και άλλες πληροφορίες για το Γιάματο. Εδώ είναι ο Χειροχίτο, νομίζω. Ναι, αφού κάτω Χειροχίτο, εδώ είναι ο Χειροχίτο. Εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας, η συμφωνία των κυρίων. Έτσι όπως το πάει, τι μήπως μας κλείσει με κάνα Pearl Harbor, το είχαμε δει, νομίζω το είχαμε δει. Διπλωματικές σχέσεις και είδαμε και χτες και την άλλη συλλογή με τα στρατιωτάκια. Το είδαμε και εκεί περίπου έρχονται, μοιάζουν αυτά τώρα. Αντιστράτηγος Πέρσιβαλ προς την παράδοση της Σιγκαπούρης στους Ιάπωνες. Οκ, Ιαπωνικά οχήματα. Ναι, και σήμερα τι έχουμε, Ιταλία σύμμαχη και Κίνο. Πεκίνο η Ιαπωνική κατοχή, Ιταλία σύμμαχη. Ότι έχουμε απελευθέρωση της Γαλλίας και απελευθέρωση της Αυστρίας. Οκ. Okay. Και εδώ όπως δείχνουν τη σβάστικα και τον Αϊτόνα πέφτει. Τη σβάστικα μάλλον να πέφτει και αυτά στην απελευθέρωση. Αυτά βγήκαν για τον εορτασμό της απελευθέρωσης. Ωραία. Ωραία γραμματώσιμα αυτά. Και απελευθέρωση της Γαλλίας. Αλλά μένει να τα δούμε τις. Εντάξει, τέλος πάντων όχι τα κανονικά. Έστω τις πιστές αντιγραφές. Αλλά εντάξει, reproduction αναπαραγωγές μάλλον. Λοιπόν, αυτό γιατί τώρα. Εντάξει. Εδώ, νομίζω κάπως εδώ τα βγάλαμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τα γραμματώσιμά μας. Όπου και η απελευθέρωση της Γαλλίας, εντάξει, δεν είναι ότι έχει και τις πιο ωραίες φωτογραφίες και ό,τι μπορείς και αυτά. Εντάξει, είναι εδώ.
Απελευθέρωση Γαλλίας και απελευθέρωση Αυστρίας 113-115. Εντάξει, είναι κοντά τα νούμερα σε αυτά, ωραίο αυτό. Εντάξει, και εδώ έχουν ένα έτσι λίγο πιο παραπάνω κόνσεπτ της Αυστρίας. Ωραία, ωραία. Ωραία τα γράμματα. Όμως τα χαρτονομίσματα μας, εντάξει, τη σκήνα σου που πάντα είναι έτσι μεγάλα μεγάλα και έχουν, μ' αρέσουν αυτά που έχουν τώρα εδώ, έχει φωτογραφία, ας πούμε, το σκηνικό τείχος και αυτά, μ' αρέσουν αυτού του είδους χαρτονομίσματα. Έτσι είναι πιο όμορφα. Ωραίο. Και αυτά τι είναι τώρα εδώ, 1000 γουάν, αυτά είναι 1000 γουάν και το άλλο είναι 1000 λιρέτες, 1943 το ένα, 1945 το άλλο επίσημα νομίσματα. Αυτές είναι 1000 λιρέτες και είναι Ιταλία σύμμαχη. Οκ. Φανθάζομαι και πίσω, α, πίσω είναι, εντάξει, εδώ, μάλιστα. Εντάξει, μας γράφει και κάτω ρίπτο τα λεφτά, ίσου την Ιταλία, ίσου την Ιταλία λεφτά. Ναι, ωραίο. Το κινέζικο μου άρεσε πάρα πολύ, έτσι που είναι και μεγάλα και με ωραία σχέδια και αυτά. Γενικά αυτά τα κινέζικα, ιαπωνικά και αυτά που μοιάζουν λίγο πολύ, βασικά ίσως και αυτά βγαίνανε επειδή είναι και στην ιαπωνική κατοχή, μ' αρέσουν όπως είναι. Λοιπόν, αφού ήταν το τεύχος 29, μετά τα ξεχωρίσματα βάλουμε στα αλμπουμάκια τους, μπορεί να κάνει τώρα λίγο στην άκρη, για να δούμε το τεύχος 30. Όπου εδώ, όπως είπα, μάλλον είναι από παλιότερη έκδοση, γιατί έχει και διαφορετική ζελατίνα και η τιμή πλέον ήταν αυτές που ήταν λίγο πιο κόκκινες. Μετά τα πιο καινούργια γίνονται λίγο, είναι λίγο πιο πορτοκαλί τα αυτοκόλλητα. Αλλά εντάξει, το 30. Όπα, Γιαμαμότο, ένα σημαντικό θάνατο. Εδώ έχουμε το θάνατο Γιαμαμότο. Οκ, αυτό μπορεί να φύγει. Ναι, μάλιστα, θα δούμε. Και φαίνεται και λίγο χοντρούσκο αυτή τη φορά. Δεν ξέρω. Από άποψη σελίδων. Εδώ φωτογραφία, όλοι οι Ιάπωνες στην ηγεσία τη Ιαπωνία εδώ μαζί, δεν ξέρω. Γιαμαμότο, ένα σημαντικό θάνατο. Γιο Σαμουράι, ήταν γιο Σαμουράι. Οκ. Και εδώ, έλα ρε φίλε, φωτογραφία του γάμου του Γιαμαμότο. Έλα ρε φίλε. Το πολύ παραδοσιακό έτσι εδώ η όλη φάση. Επιστροφή στην Ιαπωνία. Ιδιωτική ζωή, αερογραφία του Pearl Harbor, αεροφωτογραφία μάλλον, του Pearl Harbor του 1941. Εδώ είναι λίγο πριν τον βομβαρδισμό, πριν την επίθεση, μπορεί. Ιδιωτική ζωή, αυτά είναι επιστροφή στην Ιαπωνία, ένα Mitsubishi σε ένα αεροπλάνο του Ακάγκη. Αεροπλανοφόρο, στο αεροπλανοφόρο μάλλον Ακάγκη. Okay. Pearl Harbor, διάσημη φράση, η οποία είναι, δεν ξέρω, είναι όλο αυτό. Εδώ τι έχει μετά την επίθεση, είναι αυτό η φωτογραφία. Πυρπολημένες δεξαμενές καυσίμων στο Midway. Ναι, έπειτα από την Ιαπωνική επίθεση του 1942, ναι, στον κόλπο του Midway. Μάλιστα. Λεγόμενα και αυτά. Εδώ τώρα παίζει να έχω δύο σελίδες. Έτσι απλά. Έχει καλές σελίδες. Είναι χοντρά, δεν είναι ψεύτικα. Όχι, ναι, είναι εδώ. Σημείο Καμπής. Τι λέει, αρχηγείο της Αμερικανικής αεροπορίας στο Γουαντανάλ, στο Henderson Field. Μάλιστα. Και δέστε, είναι τελείως έτσι απλό. Εντάξει. Παραπάνω θες σχέδιο ακριβίας. Και αυτά, ένα Mitsubishi G4M όπως αυτό που είχε ο Yamamoto. Μάλιστα. Οι Ιάπωνες πιλότοι καμικάζ, νάτι ρε. Έλα ρε, και τα γυρνάω την ίδια μέρα, οπότε τον έχω κοντά να τον δούμε. Όπου τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουν διαφορές, αλλά είναι αυτό από τα στρατιωτάκια όπου είχαμε αυτόν τον πιλότο. Οπότε μπορούμε να δούμε το στρατιωτάκι του που είναι από συλλογή παρόμοια που τρέχει πάλι από την Radnet και σε αυτού του είδους συλλογών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό που το είδαμε τελευταία, τώρα μοιάζει όμως αυτό με αυτό. Ναι, εντάξει, έχουν και το σπαθί, αυτά σχετικά. Εντάξει, τώρα εδώ τα έχουν από εδώ μεριά, σαν ετικέτα, ενώ στο άλλο την είχε από εδώ. Εντάξει, εδώ με τον κόκκινο ήλιο. Ναι. Έτσι, μια. Σε περίπτωση που κάποιος δεν είδε εκείνο το βίντεο αυτά, έσκασε χτες. Αυτό το αφήνω τώρα για τρίτη, νομίζω, σήμερα. Και είναι αυτή εδώ, Japanese Pilot, είναι αυτή η ίδια η πιλότια, δεν κάνω λάθος. Είναι ο ίδιος, ή έστω παρόμοιος. Κάπως έτσι για το πώς ήταν η στόλη. Εντάξει, τώρα έτσι λίγο το είδαμε και αυτό for fun. Μ' αρέσει αυτό που σε αυτές τις συλλογίες κάθε φορά έχουμε και μια αφιέρωση σε κάτι, είτε πιλότους, είτε στρατιώτες, είτε κάποιο τάγκ, κάποιο όπλο, κάποιο άρμα και αυτά, πλοίο, αεροπλάνο, οτιδήποτε. Έχει διάφορες πληροφορίες για τους πιλότους καμικάζι, ωραίο, τιμή και καθήκον. Βλάβες που προκλήθηκαν στις μέσα ηλούστρους εξαιτίας μιας επίθεσης καμικάζι. Ναι, αυτή πρέπει να ήταν που πήγαιναν και βουτούσαν με το αεροπλάνο. Λογικά γι' αυτό το λέει, ή αυτό γινόταν αφού πάθουν, αν πάθουν βλάβη ή αν χτυπηθούν και μετά, δεν ξέρω, να μην πεις για μαλλί θα γράψουμε, θα γράφει μέσα εδώ διάβαση για τον αυτοκράτορα. Ναι. Το Ινστιτούτο Λούτσε Τσινε... Τι είναι αυτό, Τσινετσίτα. Το Ινστιτούτο Λούτσε Τσινετσίτα, μάλιστα. Η γυναίκα στον φασιστικό κινηματογράφο, η θέση της και αυτά πώς θα ήταν, δεν ξέρω, ίσως όχι και καλύτερη.
Ο Μουσολίνη τοποθετεί τον πρώτο λίθο του Ινστιτούτου Λούτσε, 1937. Ναι. Η Τσινετσιτά και ο προγραμματιστικός κινηματογράφος. Α, Τσινετσιτά, το Ινστιτούτο Λούτσε Τσινετσιτά, και αυτό ήταν ηθοποιός μάλλον. Ναι, ναι, μάλλον θα ήταν ηθοποιός οπότε. Γιατί εδώ λέει Τσινετσιτά και ο προπαγανδιστικός κινηματογράφος. Μάλιστα. Ο ιστορικός κινηματογράφος δεν έχει τύχει να δω κάποια τέτοια ταινία ή κάτι τέτοιο. Εγγένεια της Τσινετσιτά από τον Μπενίτο Μουσολίνη 1937. Μπορεί να λέω και βλακής. Εντάξει, μπορεί να λέω και βλακής. Ιαπωνική αεροπορία, η ένωση με τους συμμάχους. Ωραία γραμματόσημα. Ιαπωνική αεροπορία, μου άρεσαν τα γραμματόσημά τους έτσι. Εδώ η ένωση με τους συμμάχους. Εντάξει, οκ. Okay. Και από χαρτονομίσματα τι έχουμε? Χώρα αγγλονορμανδικές νήσι. Μεγάλη Βρετανία υπό γερμανική κατοχή όμως. Και εδώ Ελλάδα. Έλα ρε φίλε, έχουμε ελληνικό. Απελευθέρωση. Επιτέλους, κουπόνι ανταρτών. Αυτό ήταν κουπόνι ανταρτών. Τι φάση, 25 δραχμές. Τώρα εδώ νομίζω μπορούμε να μείνουμε λίγο παραπάνω. Συνήθως τα άλλα τα περνάμε λίγο πιο γρήγορα. Εδώ μπορούμε να το διαβάσουμε. Να δούμε τι γράφει τέλος πάντων για αυτό το χαρτόν. Βασικά το κουπόνι, μάλλον το κουπόνι ανταρτών. Στις 25 δραχμές και αυτά τι ήταν. Για το ΕΑΜ βλέπω γράφει εδώ και αυτά. Λοιπόν, να το διαβάσουμε λίγο τώρα. Το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο ήταν η σημαντικότερη αντιστασιακή οργάνωση στην Ελλάδα. Στον αγώνα για την εξουσία μετά την αποχώρηση του άξονα το φθινόπωρο του 1944, οι συντηρητικές δυνάμεις υπό την ηγεσία του βασιλιά Γεωργίου Δευτέρου της Ελλάδος, υποστηριζόμενες από τη Βρετανία και αργότερα από τις ΗΠΑ της Αμερικής, κατατρόπωσαν το ΕΑΜ. Τι φάση, ρε. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο Τσόρτσιλ υποστήριξε την αναγκαιότητα της επιστροφής του μονάρχη, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η Ελλάδα δεν θα διοικούνταν από κομμουνιστική κυβέρνηση και έτσι να διατηρηθεί η βρετανική επιρροή στην Ανατολική Μεσόγειο. Εντάξει, κλασικά. Στο εικονιζόμενο κουπόνι της αντιστασιακής κυβέρνησης του Βουνού που εκδόθηκε κατά τη διάρκεια του Απελευθερωτικού Πολέμου, αναπαρίσταται ένας αντάρτης ανάμεσα σε μια πυρπολημένη πόλη και μια ομάδα εργαζόμενων αγροτών. Οκ, okay, ωραίο. Και η ιστορία πίσω από αυτό το νόμισμα. Ωραίο. Εδώ το πάνω, εντάξει, είπαμε εδώ ότι είναι μία λίρα, οι αγγλονορμανδικές νήσι, Μεγάλη Βρετανία και αυτά. Και εδώ τι έχουμε τώρα από χαρτονόμιο, από γραμματώσιο, είπαμε η Ιαπωνική Αεροπορία 2 και η Ένωση με τους συμμάχους. 2-3 σεντ, 12-15 σεντ. Αυτά και εδώ, θέλω να δω όμως το ελληνικό νόμισμα και αυτά πώς είναι. Αυτό που λέγαμε, δεν ξέρω αν έχει μπρος πίσω και αυτά ή απλά είναι τελείως σαν έτσι κουπόνι τέλος πάντων. Ο πίσω είχε να γράψει σαν τα άλλα που είδαμε, θα δούμε. Α, ναι, όχι, έτσι είναι πίσω. Έλα ρε φίλε, γράφει ελληνικά. Μιας και είναι και ελληνικό, ναι. Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης, Εθνικό Ομόλογο Απελευθερωτικού Αγώνα. Τίτλος ενός ομόλογου στον κομιστή αξίας 25. Όχι, τι γράφει εδώ. 25, όχι, το άλλο, ναι, αυτό δεν ξέρω. Με την πράξη τάδε πληρωμή προμηθειών και αφού στρατού, το κειμενάκι που γράφει εδώ. Αν θέλει κάποιος να το διαβάσει. Ωραίο. Και μπροστά είναι κάπως έτσι. Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης. Μάλιστα. Δεν το γνώριζα καθόλου αυτό. Ωραίο. Ωραίο. Γραμματείας των Οικονομικών και αυτά έχει και εδώ υπογραφές και τέτοια. Στην έδρα της Επιτροπής 5 Ιουνίου 1944. Εκτύπωση Ελεύθερης Ελλάδας. Μου αρέσει και αυτό που γράφει Εκτύπωση Ελεύθερης Ελλάδας εδώ. Εντάξει, έχει και το reproduction εδώ, αλλά οκ, okay, μιας και είναι αναπαραγωγή. Ωραίο. Εδώ τώρα, τα βασικά, αφού πιάσαμε τα νομίσματα, μία λίρα. Εντάξει. Όχι και κάτι σπουδαίο σαν νόμισμα. Ωραίο, εντάξει. Και λέει Withdrawn from Circulation September 18 Σεπτεμβρίου τέλος πάντων 1941. Οκ. Μάλιστα. Και αυτά βγήκαν για εκεί τις αγγλονορμανδικές νήσεις, πώς το λέει η Bank of England και αυτά. Και έχει αυτό. Αυτά δεν ξέρω, επειδή είναι σφραγισμένα, μάλλον πήγαν για εκεί. Έχει αυτό το mark τέλος πάντων, είναι σημαδεμένα και γράφουν αυτό πάνω και από τις δύο μεριές. Δεν ξέρω. Αλλά εντάξει. Κάπως έτσι, Bank of England και τέτοια. Και εδώ τα γραμματώσια από αυτή τη φορά μ' άρεσαν. Εδώ με τους συμμάχους και αυτά. Ωραία φάση εδώ. Και η καρτέλα όπως είναι μ' άρεσε με όλους τους συμμάχους έτσι που έχει εδώ και αυτά. Και εδώ επίσης ένα ωραίο. Εντάξει, έχουμε τη σημαία της Ιαπωνίας, τους πιλότους καμικάζι και δύο πάρα πολύ ωραία γραμματώσιμα. Και αυτό είναι, είπαμε, το 2 νομίζω. Ιαπωνική αεροπορία 2. Πρέπει να έχουμε ξαναδεί από αυτό. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Πάμε στο επόμενο τεύχος, όπου είναι το τεύχος 31. Εδώ πάλι από τα πιο, μάλλον είναι από τα πιο παλιά τεύχη, πιο παλιά έκδοση μάλλον, γιατί έχει και αυτή την ζελατίνα, ενώ πλέον έχει αλλάξει εδώ και λίγο καιρό. Θα δούμε. Η Έρμος είναι σύμμαχος, Ελ Αλαμέιν. Οκ, τι είναι αυτό, δεν ξέρω, κάποια μάχη στην Έρμο και αυτά, ίσως μπορεί. Περιεχόμενα και τέτοια, ναι. Η Έρμος είναι σύμμαχος, Ελ Αλαμέιν. 5 Αμερικανοί πρωτοπόροι. Εδώ παρέλαση και αυτά. Οι Εβραίοι στρατιώτες του Αγγλικού στρατού παρελάβουν στο Τελαβίβ 1948. Οκ.
δύο στρατηγοί στη σύγκρουση. Ο Τσόρτσιλ στο Κεμπέκ, Καναδά 1943. Αληθινή φωτογραφία με τον Τσόρτσιλ. Αγγλικό στρατό στη Βόρεια Αφρική 1942. Αυστραλιανή παρέμβαση. Μάλιστα. Θα το κάνουμε άλλα παπαδάκια που διαβάζουμε του τίτλου. Επιχείρηση Lightfoot, ναρκοθετημένη ζώνη. Okay, και η επιχείρηση Lightfoot και αυτά. Αυτή εδώ τη φωτογραφία είναι ερικινική έχρωμη. Από εδώ, ρε. Στρατηγό Μοντγκόμερι με το χαρακτηριστικό μαύρο μπερέ του κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στην Αγγλία. Και είναι έχρωμη αυτή η φωτογραφία. Οκ. Εντάξει, από καλή κάμερα ή τότε έχουμε τη εποχή ή απλά βάλαμε τα χρώματα. Δεν ξέρω αυτά που τέλος. Τέλος πάντων, τελευταία που γίνονται. Η Βρετανική νίκη. Γιατί έχουμε εδώ ο εκθρονισμένος ηγέτης της Αιθιοπίας Χαϊλέ Σελασχέ επιθεωρεί τους Αιθίωπους στρατιώτες του Βρετανικού στρατού του 1941. Μάλιστα. Επιθεώρηση του Αιθίωπα ηγέτη. Του εκτοτού, του εκθρονισμένου μάλλον. Ιστορική παρακαταθήκη, συνάντηση Τσόρτσιλ, Ρούσβελτ και Στάλιν για να συζητήσουν για το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου του 1941. Μάλιστα. Όπα, η στολή του Africa Corps. Οκ, δεν ξέρω αν έχουμε αυτόν τον στρατιώτη σε... πώς το λένε, για τα στρατιωτάκια. Ωραία στολή όμως, ωραίος στρατιώτης, περιγραφιόνιο με διακριτικό του Africa Corps. Έβλημα το Africa Corps, πάνω μέρος και αυτά. Μάλιστα. Το πεζικό, ναι. Οκ. Πάνω κάτω μέρος και αυτά. Πόλεμο στην έρημο. Ο Ernst Wilhelm Reiner και ο Maximilian Volke δίπλα σε ένα Kumpelwagen στην Βόρεια Αφρική. Μάλιστα. Πόλεμο στην έρημο και αυτά. Εδώ τώρα αυτό το αγγλικό στρατό στη Βόρεια Αφρική. Τα στήθηκε εδώ, βγήκε η φωτογραφία. Εντάξει, κλοπή εξοπλισμού. Οκ. Κακό αυτό. Το πολεμικό εγχείρημα. Καύσιμα με το δελτίο. Α, πηγαίναμε δελτίο και βάζανε καύσιμα, μάλλον. Στην οικονομία και αυτά, εντάξει, σε αυτό το section, μάλλον τη οικονομία. Στρατιώτες σε ένα Jeep Willys το 1941. Βιομηχανική προσαρμογή. Συναρμολόγηση ενός B25 Mitchell στο Kansas. Μάλιστα. Αρχικό σφάλμα. Τι έγινε εδώ. Και σήμερα τι έχουμε. Βρετανική Μαλαισία, Ιαπωνική κατοχή. Τι Βρετανική Μαλαισία. Βρετανική Μαλαισία, αλλά Ιαπωνική κατοχή. Okay. Ιουγκοσλαβία, Ίστρια, απελευθέρωση. Μάλιστα, και αυτό τώρα παίζει να είναι κανένα. Όχι επίσημο νόμισμα είναι, αλλά έτσι που φαίνεται πόσο απλό. Σαν κουπόνι λες πως είναι γι' αυτά, αλλά όχι όντως επίσημο νόμισμα. Ο Χίντεμπουργκ χρήζει το Χίτλερ καγκελάριο. Ναι. Γι' αυτό είναι στην πολύ αρχή, νομίζω. Ο Ασιατικός άξονας. Οκ. Και εδώ έχουμε Ιάπωνες και τέτοια. Στην Ιαπωνία λογικά, ναι. Μάλλον. Για να δούμε όμως, αυτό τι είναι, 1000 δολάρια και αυτό είναι 1000 λιρέτες. Οκ, νομίζω μπορούμε όμως να τα ανοίξουμε, να τα δούμε λίγο καλύτερα μέσα πως είναι. Λοιπόν, έλα. Γιατί τελευταία έτσι εδώ δεν... Α, τώρα ας πούμε δεν κόβονταν ούτε εκείνο. Ξεκόλλησε, δες το ρε. Εντάξει, δεν είχε πει λογικά, δεν είχε κοπεί λογικά καλά. Τώρα, εντάξει, κόπηκε εδώ χίλιες λιρέτες, ναι. Το, αυτό με την Ιουγκοσλαβία που είπαμε και αυτά, όπου, εντάξει, πολύ απλό. Πίσω δεν είναι τόσο απλό. Εντάξει, έχει π.χ. εδώ την αγροτιά. Δεν ξέρω τώρα που θέλει να δώσει αυτό. Ωραίο αυτό. Τα γραμματώσεις νομίζω μπορούμε να τα δούμε λίγο, να δούμε και αυτό. Εντάξει, Japanese government και αυτά. $1,000. Ωραίο. Αρέσουν αυτά τα δικά τους. Oh. Επίσης, όχι, από εδώ. Να έχει μια φωτογραφία πίσω και αυτά. Ωραίο. Και μεγάλο. Εντάξει. Από γραμματώσιμα που και αυτά μ' άρεσαν αυτή τη φορά. Καλά, εδώ το πρώτο βασικά. Εντάξει, όχι, έχουμε απλά. Αυτό δεν πρέπει να είναι ο Χίτλερ, πρέπει να είναι ο άλλο που τον είπαμε. Ξέχασα, ρε. Που τον έχρισε ο. Έλα, ρε. Πω, κόλλησα τώρα. Ο Χίντεμπουργκ. Χρήζει τον Χίτλερ Καργενάρ. Αυτό μάλλον πάνω είναι ο Χίντεμπουργκ. Εδώ πέρα. Και εντάξει. Το πώ. Τώρα αυτό πρέπει να είναι concept, δεν ξέρω αν είναι αληθινή. Α, μπορεί να είναι και αληθινή φωτογραφία, δεν ξέρω. Θα δούμε. Και εδώ, εντάξει. Η Ασιατική Σύμμαχη, τέλος πάντων, η δύναμη της Ασίας, πώς το λέγει εκεί. Ωραίο και αυτό. Εντάξει, και πίσω όπως είναι. Και μένει ένα τελευταίο για σήμερα πριν τα ξεχωρίσουμε και ξεκινήσουμε να τα βάζουμε μέσα. Το τέφος 32. Όπου δεν ξέρω εδώ τι πιάνουμε ακριβώς, θα δούμε. Λοιπόν, μόλις βγάλουμε τον φάκελο που μας έχει και τίτλο κάθε φορά. Ρόμελ, η Αλεπού της Ερήμου. Τι φάση εδώ, γιατί τον λέει Αλεπού της Ερήμου αυτόν. Να μου πεις, για μαντάρα, διάβασέ τα για να μάθεις. Γιατί κάθε φορά τα βλέπουμε έτσι και δεν τα διαβάζω ποτέ. Και δεν ξέρω καν αν κάποια στιγμή κάτσω να τα διαβάσω.
Περιεχόμενα. Ρόμελ, η Αλεπού της Ερήμου. Η φιλία με τον Χίτλερ. Okay. Ο Έρβιν Ρόμελ ήταν αυτός. Η φιλία με τον Χίτλερ. Προορισμός η Έρημος. Ο στρατηγός Ρόμελ στη Λιβύη 1941. Ένθερμος ναζιστής. Ο Ρόμελ στη Βόρεια Αφρική 1942. Τι έχουμε εδώ. Η υπεράσπιση της Νορμανδίας. Στρατιωτική αναστοχασμή. Αυτή πρέπει να είναι από την απόβαση της Νορμανδίας. Δεν ξέρω. Αμερικανικά στρατεύματα διασύζουν την ακτή της Γιούτα 1944. Συνωμοσία κατά του Χίτλερ. Οκ. Okay. Αυτό τι. Ο Ρόμελ με τον Ναύαρχο Ρούγκε 1944. Μάλιστα. Συνεπής με τον εαυτό του, δικαστήριος εχθρός του και αυτά. Α, δικάστηκε και ο ασεκηδία του Έρβιν Ρόμερ Λεούλ. Ναι, και πήρε τον καταδικάστηκε σε θάνατο. Ναι, υπήρχε μόνο μία λύση, μία εναλλακτική λύση, ο θάνατος. Ναι, ναι, οκ. Οκ. Όπα ρε, τι είναι αυτό. Ένιγμα. Γερμανική μηχανή για την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση μηνυμάτων. Μάλιστα. Αυτή παίζει να την είδαμε στο. Δεν ξέρω αν είναι βασικά αυτή η ίδια, όπου την είδαμε στο Imitation Game. Στην ταινία με τον Benedict Cumberbatch, που ήταν ωραία ταινία. Ρότορες, φωτεινό πάνελ, πίνακα συνδέσεων, πληκτρολόγιο μηχανικών πλήκτρων. Ωραίο, ωραίο. Και με αυτήν αποκρυπτογραφούσαν μάλλον τα μηνύματα. Και αυτά. Βασικά και κρυπτογραφούσαν και αποκρυπτογραφούσαν μήπως μηνυμάτων. Δεν ξέρω αυτό που γράφει. Οκ. Okay. Και νομίζω ήταν που είδαμε στην ταινία, που η ταινία ήταν πάρα πολύ ωραία, παιδάκια. Τι έχουμε εδώ, κρυπτογραφημένα μηνύματα. Λέει, εντάξει, και εδώ φωτογραφία. Ο χρήστη τη συσκευή Ένιγμα. Ο στρατηγό Γκουντέρεν υπαγορεύει μήνυμα σε χειριστή τη συσκευή Ένιγμα του 1940. Εδώ να στείλει το μήνυμα. Πολωνική ιδιοφυα. Αυτό το έφτιαξε. Ο οποίο είναι. Α, όχι. Εντάξει, για παράδειγμα, ο νεαρό Μαριάν Ρετζέφσκι κατόρθωσε να σπάσει εν μέρει τον κώδικα πριν τον βελτιώσουν οι Γερμανοί. Όχι, όταν ο Γάμα Ρέξ έλαβε στην Πολωνία. Κάποιοι αυτού του μαθηματικού διέφυγαν στην Αγγλία και συνέχισαν να εργάζονται ασταμάτητα εκεί και αυτά. Οκ. Okay. Ο ρόλος του BBC στην αγγλική ενημέρωση. Η ζωή στο BBC πρέπει να έπαιξε βασικό ρόλο, λογικά. Αυτό διαφήμιση του αγγλικού ραδιοφώνου του 1940. Έλα ρε φίλε. Διαφήμιση, έχουμε και τέτοιες πληροφορίες και αυτά μου αρέσουν. Στήριξη στην πολεμική προσπάθεια. Μπράβο. Παραγωγή τεθωρακισμένων αρμάτων μάχη στην Αγγλία 1941. Επικοινωνία με αγαπημένα πρόσωπα. Έλα ρε φίλε. Όπα και σήμερα τι έχουμε. Γερμανικό ομόλογο πληρωμής του χρέους. Ομόλογο πληρωμής του χρέους 1934. Α, πάμε πίσω-πίσω στην πολύ αρχή τώρα είναι εδώ. Πολωνία-Σοβιετική κατοχή. Πολωνία, εντάξει, είπε Σοβιετική κατοχή και αυτά. Επίσημο νόμος 1944, 20 σλότι. Και πλάκα είναι ότι ακόμα έχουν σλότι οι Πολωνοί. Η μέρα του κόμματος του Ράιχ και Τσόρτσιλ και Άιζενχάουερ. Ωραία, το τσίχαζε εδώ και, τον, και αυτά γραμματοσηματάρες, να πούμε εδώ με τον Τσόρτσιλ. Πάνω και τον Άιζενχάουερ, μάλιστα. Με τα πρόσωπά σου κανονικά τις φωτογραφίες τους, έτσι. Okay. Λοιπόν, έλα εντάξει και φούλε αμερικάνικες σημαίες εδώ και αυτά, έλα εντάξει. Οκ. Okay. Ωραίο. Εντάξει. Και εδώ ποιο είναι το νούμερο 89. Νόμιζα στην αρχή έτσι λέω είναι 8, είναι από τα πρώτα αυτό, όχι το νούμερο 89. Εδώ η μέρα του κόμματος του Ράιχ. Μάλιστα. Και αυτό, εντάξει, εδώ όλο, όλη η προπαγάνδα τέλος πάντων σε μια... Φωτογραφία. Ρε, πόσο τεράστιο είναι αυτό. Εντάξει, να πει δεν είναι νομισμένο ομόλογο, αλλά πω και είναι πολύ μεγάλο. Ομόλογο του χρέους και έχει αξία 10 Reichsmark. Μάλιστα. Μεγάλο όμως, πολύ μεγάλο. Απλό εντάξει, δεν έχει πάρα πολλά. Γράφει και εδώ πίσω λογικά τι είναι στα γερμανικά. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Εδώ που αυτό είναι λίγο πιο ωραίο. Αλλά και αυτό όχι κάτι. Ρε, εντάξει, Πολωνία, Σοβιετική κατοχή, 20 σλότι. Μάλιστα. Όπου ακόμα έχουν σλότι στην Πολωνία. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, νομίζω ότι όχι, έτσι είναι. Bank Polski και αυτά. Ωραίο. Εντάξει, λοιπόν, αυτά. Τώρα τι κάνουμε. Κάνω μια, ξεχωρίζω μια τα νούμερα και αυτό είναι το 5. Στη σειρά είναι το 5, δηλαδή στα χαρτονομίσματα. Κάνω μια τα νούμερα με τη σειρά, τα ξεχωρίζω λίγο και αυτά για να πάμε να τα βάλουμε στο άλμπουμ τους. Και αφού έχουμε κάνει το ξεχώρισμα, νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε τα γραμματώσιμα, που είναι λίγο πιο γρήγορα γιατί γράφει το καθένα πάνω που είναι. Στην αλμπουμάρα μας, όπου η συλλογή πλέον είναι παραπάνω από το μισό και αρκετά έχουν μπει ήδη. Γενικά τα τέφιο που είχαν τα άλμπουμ παιδάκια αξίζει να τα πάρουν όλοι για να έχουν έτσι αυτό το ωραίο άλμπουμ που βλέπετε έχει και τις φωτογραφίες και αυτά. Ξεκινάμε με το 2, όπου ο Σίντερμπουκ χρήζει τον Χίτλερ καγκελάριο, όπου ξεκινάει και η αρχή του κακού, αν δεν κάνω λάθος, από εδώ περίπου. Λοιπόν, έλα μωρέ, τώρα δες το από εδώ. Αχ, έλα θα μπει. Ναι, είναι μεγαλούτσικο αυτό.
Okay, αυτό έχει μπει. Το επόμενο νομίζω είναι το 5, όχι το 4, ναι, ναι, η μέρα του κόμματος του Ράιχ. Το επόμενο ήταν όντως το 4, είναι από τα πρώτα και εντάξει, εννοείται θα ξεκινάει με τη ναζιστική Γερμανία, μια και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Λοιπόν, εδώ μπες και από εκεί, ναι. Ίσως θα έπρεπε να ήταν λίγο πιο στενά για να τα κρατούσαν λίγο καλύτερα, αλλά εντάξει, πιστεύω να μείνουν. Και μετά πηγαίνουμε πολύ πέρα στο 77. Όπου το 77 είναι, έχει αρκετές σελίδες εδώ να βάλουμε πραγματάκια. Έλα, νομίζω είμαστε εδώ, Ιαπωνική αεροπορία 2. Και νομίζω είχαμε, ναι, Ιαπωνική αεροπορία 1 είναι εδώ. Πρώτα το είχαμε βάλει και τελευταία αυτό που το είπαμε καλύτερα να ήταν αλλιώς αυτό, να ήταν από κάτω, ξέρω εγώ, και αυτά. Και οι κατακτήσεις, γενικά τα χαρτονόμενα, τα γραμματώσιμα που έχουν να κάνουν γεγονότα να ήταν μαζί, όπως την επίθεση του Pearl Harbor και την κατάκτηση της Σιγκαπούρης ή ό,τι μας λέει εκεί. Λοιπόν, όπα, πήρα δύο μαζί, πήρα και το επόμενο, που το επόμενο είναι το 79, είναι επίσης πάρα πολύ κοντά. Ένα γραμματώσιμο, μια καρτέλα μάλλον γραμματώσιμο που μου άρεσε, εδώ της Ιαπωνικής αεροπορίας. Και εδώ τι έχει ο ασιατικός άξονας, ναι. Το 78 ήταν ο ασιατικός άξονας. Φεν Ματζουρίας, okay. Το κόστος τουλάχιστον αυτών των γραμματοσύμων. Έλα, μπες και εσύ. Ναι, νομίζω είναι κομπλέ. Μετά πάμε στο 84. Όπου το 84 είναι, η ένωση με τους συμμάχους. Μάλιστα. Και αυτό ο αερίο υπερπαγάδα, τον είπα, ήταν πάνω. Γραμματοσύμο που το έχουμε νομίζω αρκετό καιρό, αν δεν κάνω λάθος. Τα έχω από εδώ, κάτσε να τα φέρω από εδώ μεριά. Και μετά πάλι βλέπω από ότι πάμε σε Αμερική, ότι πάλι η Αμερική έχει να κάνει τους προέδρους που είπαμε ότι μάλλον είναι κοντά, ναι, είναι το 89 το επόμενο. 88, απελευθέρωση Παρισιού, εδώ ο Τσόρσιλ και ο Άιζενχάουερ μαζί. Εδώ 5 και 6 cent. Ποιος ήταν πιο ακριβώς, ο Άιζενχάουερ ήταν πιο ακριβώς από τον Τσόρσιλ. Το γραμματώσιμο του Άιζενχάουερ ήταν 1 cent πιο ακριβό από ότι του Τσόρσιλ. Okay, και μετά νομίζω πηγαίνουμε λίγο πιο πέρα, μετά πάμε στο 113. Το οποίο 113 που είναι, έλα εδώ, 100, να το, είναι εδώ. Α, έχουμε την απελευθέρωση της Γαλλίας, το τσαλάκωσα. Το πήρα μαζί μου και το ψιλοτσαλάκωσα. Λίγο πιο μεγάλο, να ήταν ένα τσικ, πιο στενά μάλλον αυτά, για να τα κρατούσαν λίγο πιο σφιχτά, αλλά εντάξει. Όπως έχει γίνει εδώ η επιλογή τέλος πάντων των θικών, για να βάλουμε τα γραμματώσιμα μας ή τα χαρτονομίσματά μας. Εδώ. Νομίζω εδώ είμαστε κομπλέ. Εδώ μικρό το κακό, με τόσο βάρος που έχουν αυτά, θα το μαζέψει πάλι. Μετά που πηγαίνουμε 115. Είναι εδώ. Η απελευθέρωση της Αυστρίας, όπου αυτό η γωνία του είναι λίγο φαγωμένη και με στεναχωρεί, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, έλα. Κάποια σκίζονται πιο εύκολα, κάποια πάλι όχι και τόσο εύκολα. Ανάλογα πώς έχει γίνει το κόψιμό τους τέλος πάντων εκεί. Μπήκε, δεν μπήκε όμως από κάτω. Ναι, τώρα θα μπήκε από κάτω νομίζω. Εδώ. Αυτά τα γραμματώσιμα μας για σήμερα. Τεύχος 32. Είμαστε πάνω από τη μέση. Και αρκετές σελίδες πλέον έχουν έστω από ένα. Εντάξει, υπάρχουν και αρκετές σελίδες που ακόμα δεν έχουν κανένα. Αλλά υπάρχουν και αρκετές ολοκληρωμένες σελίδες. Όπου στο τέλος θα τα περάσουμε όλα μια βόλτα. Στο τέλος της συλλογής θα τα δούμε όλα έτσι μια γρήγορη ματιά, τα ολοκληρωμένα άλμπουμ μας. Πάμε στα χαρτονομίσματα, όπου το νούμερο το γράφει εκεί, όχι πάνω στο χαρτονόμισμα. Όπου και αυτό τελευταία μου το κάνετε και σε σχόλιο και τα ανακαλύψαμε. Μέχρι ένα σημείο τα ψάχνα να βρω που είναι το καθένα, απλά ξεφύλιζα στο full. Λοιπόν, τώρα όπου ξεκινάμε από πολύ νωρίς, από το 5. Ξεκινάμε από το 5, όπου είναι εδώ, ναι. Το εκείνο το δελτίο, ότι ήταν γερμανικό ομόλογο μάλλον. Λοιπόν, και αυτά τα φέρνω λίγο κοντά μου να τα έχω. Το τεράστιο γερμανικό ομόλογο από τα πολύ μεγάλα. Δείτε εδώ. Έλα, ρε, κάτω δεν άνοιξε. Άνοιξε. Οπότε γιατί μας ζορίζει? Επειδή είναι τεράστιο. Έλα, μπες και από εδώ. Ναι, μπήκε. 10 Reichsmark. 10 Reichsmark. Μάλιστα. Μετά πηγαίνουμε στα που ποιο είναι τώρα. Η ιδέα τα γράφει πάνω και το κοιτάω από εκεί. Στο 44 πάμε μετά. Οκ, πάμε αρκετά πέρα. 38. Εντάξει, εδώ έχει. Α, όχι, νόμιζα ότι είναι ελληνικά αυτά. Όχι. Το 44, το οποίο είναι αυτό, μία λίρα. Και έχει και εδώ κάποιες δραχμές, κάποια ελληνικά, και έχει και πιο πέρα. Ίσως, ναι, χρονολογικά έχει χωρισμένο αναλόγως με το τι έγινε. Αυτά ίσως είναι υποκατοχή. Το άλλο ήταν μετά στην απελευθέρωση ή κάτι τέτοιο. Εδώ είναι η μία λίρα. Εντάξει.
Έλα, αχ, ξέχασα να το ανοίξω από την άλλη μεριά. Ρε, τόσο ξέρω από εκεί. Τώρα νομίζω κάτι κάναμε. Κάτι κάναμε να το βγάλαμε από την άλλη, δες το. Νομίζω ότι μπήκε, δεν κρατάει και πάρα πολύ καλά. Μα το πάω λίγο προς τα εκεί, τώρα πήγε πολύ προς τα εδώ. Αλλά εντάξει, το επόμενό μας είναι αυτό πάνω στο 64. Πάλι 20 τεύχη πέρα, 20... όχι τεύχη, 20 νούμερα τέλος πάντων πιο πέρα. Το 64 όπου θα είναι εδώ. 1001. Έχουμε ξαναδεί παρόμοια. Εδώ βάλαμε αρκετά. Γενικά έχουμε δει αρκετούτσικα σε αυτό το τομέα τέλος πάντων με τα πιο ασιατικά. Λοιπόν, και αυτό πολύ μεγάλο και ωραίο. Μ' άρεσε και το σκηνικό τείχος έτσι όπως έχει και αυτά. Και ο σχεδιασμός του. Μεγαλούτσικο χαρτονόμισμα. Μπες. Έλα, δεν θέλω να το τσαλακώσω πολύ. Έστω λίγο έτσι. Εδώ κάτι κάναμε, το βγάλαμε. Νομίζω κάπου εδώ έχει μπει καλά. Συνεχίζουμε μετά, πάμε στο 88. Αν βλέπω καλά εκεί. Τα έχω λίγο πιο πέρα. Αλλά νομίζω είναι το 88. Ή όχι. Όχι, μάλλον κάνω λάθος. Όχι ρε, είναι το 68. Φέιλ. Είδα το 6, άρα ήμασταν κοντά. Εκεί που ήμασταν πριν. Εδώ. Το 68, 1000 δολάρια. Τα ανοίγουμε και αυτά λίγο. Τα βάζουμε τη σειρά πρώτα εδώ. Και μετά έρχομαι και τα περνάω, τα ξεχωρίζω δηλαδή να με τη σειρά και μετά βλέπω απλά που είναι το επόμενο που είναι να βάλουμε από θέμα νούμερου. Αχ, τώρα το άλλο από εκεί έστω. Μπήκε και αυτό. Το επόμενο είναι η δραχμούλα μας, όπου βασικά δεν είναι δραχμή. Αυτό το κουπόνι που λέγαμε, κουπόνι ανταρτών, το 96 είναι μετά, όπου πηγαίνουμε αρκετά πέρα. Όπα, εντάξει, πήγαμε νομίζω αρκετά πέρα, τώρα φτάσαμε στο 106. Θέλουμε 10 μονάδες πιο κάτω. Ωου, ναι, τα έχω ξεχάσει αυτά. Κοιτάξτε εδώ πόσο μεγάλα. Εδώ πρέπει να έχει τα πιο στυλ κουπόνια και τέτοια. Ναι, εδώ πρέπει να έχει τα πιο στυλ κουπόνια που ήταν. Όπου εντάξει, έχουμε και το κουπόνι των ανταρτών. Έλα, κάνει και εσύ. Το ελληνικό. Όπου είναι ωραίο. Δεν ξέρω γιατί το πήγε τόσο πέρα. Ίσως επειδή είναι κουπόνι και αυτά και προς τα δω τα έχει πάει αυτά. Γιατί τα ελληνικά τύπου δραχμές και τέτοια είναι λίγο πιο πίσω. Τα περάσαμε, είναι αρκετά πιο πίσω θα έλεγα. Τι έχουμε τώρα εδώ, τι μας έχει μείνει αυτό, οι 1000 λίρες όπου είναι το 100. Όπου, όπα ρε, πολύ ναι, είναι λίγο πιο πέρα είμαστε, πού πας. Εδώ, όπου δεν είχαμε, δες το πόσο μικρό είναι αυτό. Και αυτό λογικά πρέπει να έχει να κάνει με την Ιταλία. Αλλά είναι πάρα πολύ μικρό. Είναι 10 λίρες. Τώρα αυτό κάτι περίεργο θα ήταν λογικά. Εδώ είναι 1000 λίρες. Έλα. Τόσο και αν είναι 10 λίρες δεν είχαν σχεδόν καθόλου αξία στον τότε πληθωρισμό, δεν ξέρω. Και για το τέλος μας έμεινε αυτό, όπου αυτό που είναι τώρα προσπαθώ να το εντοπίσω απέναντι είναι στο 111. Λίγο πιο πέρα, όχι πολύ όμως. Ωραίο και αυτό. Γι' αυτό έτσι θυμάμαι, μη είχε αρέσει. Όταν το είχαμε βγάλει και είναι εδώ, τα 20 σλότι. Όπου, α, έτσι, ναι, 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 έτσι από την ανάποδη είναι. Όχι όπως το είχα πριν, η καλή του. Αν και, εντάξει, όπως θέλει να το βάλει ο καθένας, τώρα λέω αυτό που μας δείχνει εδώ, ποιο είναι. Εδώ πέρα, έλα, νομίζω μπήκε και αυτό. Και νομίζω τελειώσαμε, όχι δεν τελειώσαμε και σήμερα, έχουμε ακόμα ένα. Το είδα πριν, το 119. Και αυτό είναι σχετικά κοντά. Κάποια που είναι έτσι και αν τα ξεφυλίζουμε έτσι βγήκαν. Ένα εκεί βγήκε τώρα. Αλλά για να μην σταματήσουμε για να διορθώσουμε όλα θα χρειαστούν μια διόρθωση καθώς τα ξεφυλίζουμε. Το 119 που είναι 1000 λιρέτες. Και αυτό μπορεί να συστεί εδώ. Και αυτό ήταν ωραίο. Τα 100 δινάρια έτσι. Αλλά και αυτό κάτι σαν κουπόνι πρέπει να ήταν. Δεν ξέρω. Και είναι να το βάλουμε από εδώ μεριά. Έλα. Και ναι, νομίζω έχει μπει και αυτό. Λίγο να το ισιώσω με τον ήχη μου. Και ναι, τα βάλαμε και αυτά. Όπως είπα, η συλλογή είναι πάνω από τη μέση. Οπότε έχουμε βάλει και αρκετά χαρτονομίσματα. Όπως τα κάνω, απλά μπορεί να αρχίσουν να φεύγουν με τον τρόπο που τα ξεφυλίζω. Αλλά εντάξει, αρκετές σελίδες πάλι δεν έχουν τίποτα. Κάποιες είναι και γεμάτες και με μεγάλα έτσι και ωραία. Ωραία, ωραία συλλογή. Γενικά μου αρέσει, θέλω να τα γεμίσω αυτά, να έχουμε έτσι γεμισμένα τα αλμπουμάκια μας. Και δεν έχουμε φτάσει ήδη πάνω από τη μέση. Εδώ, όπως είπαμε, βλέπουμε μέχρι το 32. Το επόμενο που θα δούμε θα είναι 33 με 36, αν δεν κάνω λάθος. Όταν και εκεί να βγουν όσα βρω και αυτά, αλλά ακολουθάμε λίγο αυτή την έκδοση. Θέλω να την ακολουθώ όσο γίνεται χρονικά. Τρίτη το βλέπετε, φαντάζομαι. Μακάρι σήμερα να βρούμε τις συλλογές τρίτη στα περίπτερα για να σας τις δείξω αύριο, να τις πάρω αφού σχολάσω από τη δουλειά.
να τις ετοιμάσω, να τις γυρίσω αύριο. Δεν θέλω να πω ακόμα καλή πρωτοχρονιά για αυτά, γιατί όλο και κάτι θα δούμε. Χρόνια πολλά γενικά σε όλους και καλές γιορτές σε όλους. Λίγο προσοχή με υγεία πάνω απ' όλα. Και λίγο πολύ αυθαρρύτικη στη συλλογή εννοείται. Όσοι είστε φαν εδώ τη συγκεκριμένη συλλογή και βλέπετε τη σειρά με τα βίντεο, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε και όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Και αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλες διάφορες συλλογές όπου βλέπουμε, συλλέγουμε ή φτιάχνουμε μαζί, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από εμάς.